Αντώνη, τα πράγματα από την αρχή. Τουλάχιστον 13 δισεκατομμύρια ευρώ ή το 5-6% του ΑΕΠ δεν μπαίνουν κάθε χρόνο ως γνωστό στα ταμεία του δημοσίου, έτσι εκτιμάται, καθώς αποτελούν αφορολόγητο και γκρίζο χρήμα λόγω της εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Μιλώντας λοιπόν σε εκδήλωση του Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΚΕΠΙΟ, Διομήδης Πινέλης, επέριψε ευθύνες για το φαινόμενο αυτό στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό, αναφέροντας ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Όπως είπε, για ένα ποσό 100 ευρώ. 100 ευρώ που επιβάλλεται από την εφορία ως φορολογική ποινή για παράβαση, μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις σε ένα φορολογούμενο, τα 40 ευρώ από αυτά χάνονται από το δημόσιο, καθώς με διάφορες ρυθμίσεις διαγράφεται κατά καιρούς το μεγαλύτερο μέρος των προστίμων και των προσαυξήσεων. Τα άλλα 40 ευρώ πάνε στον φοροελεγκτή ως δώρο και μόνο τα 20 από τα 100 ευρώ αρχικά καταλήγουν στα ταμεία του κράτους. Επομένως, μιλάει για τα 100 ευρώ για τα οποία θα έπρεπε να επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ, έτσι, όχι για αυτά που επιβάλλεται πρόστιμο, γιατί αν επιβάλλει το πρόστιμο δεν μπορεί να πάρει στην τσέπη του εφοριακού. Ο κύριος Πινέλης εννοεί για μια ποινή, φορολογική ποινή 100 που επισύρει ευρώ, πρόστιμο 100 ευρώ, που ακόμη μάλιστα και επιβάλλεται. Στην πορεία, αν επιβάλλεται, πώς πάρει στην τσέπη του εφοριακού. Στην πορεία όμως, επειδή υπάρχουν ρυθμίσεις με κατάργηση μέρους των προσαυξήσεων ή περιορισμό των προστίμων. Επειδή μπορεί ο έφορος να συναλλάσσεται με το φορολογούμενο και να καθορίζει το ύψος του προστίμου, υπάρχει στη συνέχεια μείωση. Να προσθέσουμε επίσης ότι ο κύριος Πινέλης έκανε επίσης λόγο για πολυνομία στο φορολογικό σύστημα που δεν αποδίδει έσοδα στο κράτος, ενώ για τις εφορίες ανέφερε ότι μόλις το 6% ολοκληρώνουν σε σύντομο χρόνο τις υποθέσεις. Από την πλευρά του επικεφαλής των ελέγχων του ΔΟΕ Νίκος Λέκας, έκανε λόγο ότι ακόμη και σε επιστροφές φόρων σε φορολογούμενους, ένα ποσοστό 10% από αυτές πηγαίνει στις τσέπες ελεκτών εφοριακών. Αποτέλεσμα, Αντώνη, η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή να φτάνει στη χώρα μας το 25-28% του ΑΕΠ, καθιστώντας μας πρωταθλήτρια χώρα στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Το Αντώνη, ερώτημα είναι, και φαντάζομαι δεν απαντήθηκε στην ημερίδα που μίλησαν οι δύο προαναφερθέντες, είναι γιατί δεν τα λένε σε κάποια υπηρεσιακή σύσκεψη για να ληφθούν μέτρα. Παρά τα λένε τώρα στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, και βέβαια ο κύριος Πινέλης τα λέει εκ των υστέρων μετά την παρέτησή του. Να σε ευχαριστήσουμε, Θάνο. Πάμε τώρα.